Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το πρώτο φωτοβολταϊκό πάρκο στην πόλη του Πύργου και συγκεκριμένα στην περιοχή της Αγκινάρας θα αποτελεί γεγονός σε λίγους μήνες, αφού η ενεργειακή κοινότητα των ηλίων επιχειρηματιών έλαβε όλες τις απαραίτητες άδειες που απαιτεί η κείμενη νομοθεσία. Μέσω του συγκεκριμένου πάρκου, σε πρώτο στάδιο, οι συμμετέχοντες επαγγελματίες γλιτώνουν το ρεύμα των επιχειρήσεών τους. Αμέσως μετά τη δημιουργία τους αναμένεται και η εγγραφή νέων μελών στην ενεργειακή κοινότητα. Μιλάμε για μια πολύ προχωρημένη πρωτοβουλία. Πάμε να δούμε τι τονίζουν οι υπεύθυνοι στην κάμερα της τηλεόρασης Short. Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2024 αναμένεται να ξεκινήσει η κατασκευή του πρώτου φωτοβολταϊκού πάρκου της ενεργειακής κοινότητας των ηλίων επιχειρηματιών, το οποίο θα δημιουργηθεί στην περιοχή Αγκινάρα του Δήμου του Πύργου, με την ολοκλήρωση των εργασιών να υπολογίζονται μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσω ότι έχουμε λάβει όλες τις απαραίτητες άδειες από ΔΔΕ, όρους σύνδεσης και πολεοδομία. Είναι έτοιμη η σύμβαση σύνδεσης προς υπογραφή για το φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύως 792 κιλοβάτ. Το πάρκο αυτό θα λειτουργήσει για μείωση λογαριασμού κατανάλωσης των μελών της κοινότητας ως virtual net metering. Δηλαδή το πάρκο θα παράγει ρεύμα και όσοι συμμετέχουν στο πάρκο θα έχουν μείωση λογαριασμού ρεύματος ανάλογα με την παραγωγή του πάρκου και ανάλογα με τα μερίδια τα οποία κατέχουν. Το νέο πάρκο με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας διασφαλίζει μεταξύ άλλων στις επιχειρήσεις μέλη της ενεργειακής κοινότητας απόλυτη ανεξαρτησία και αυτονομία, αλλά και τις προστατεύει από ξαφνικές και μεγάλες μεταβολές στους λογαριασμούς ρεύματος. Μάλιστα, η υποκατασκευή μονάδα έλαβε από τις υπηρεσίες του Δημοσίου όλες τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις. Ήδη έχει αδειοδοτηθεί το συγκεκριμένο πάρκο. Έχουν γίνει προϋπολογισμοί για το κόστος της όλης της επένδυσης και αυτές τις μέρες ξεκινάει η διαδικασία υποδοχής των επενδυτών. Πιστεύουμε ότι αυτή είναι μια καινούργια προσπάθεια για το χώρο της Ηλίας. Η διαδικασία συμμετοχής σε ένα, βιοτεχνικό, επιχειρηματικό, ενεργειακό ουσιαστικά πάρκο μέσω της διαδικασίας του ενεργειακού συμβιβισμού πιστεύουμε ότι θα έχει μια σοβαρή συμβολή στην βελτιστοποίηση των οικονομικών των επιχειρήσεων που θα λάβουν μέρος. Σε αυτή τη φάση, η ενεργειακή κοινότητα ηλίων επιχειρηματιών συγκεντρώνει ενδιαφερόμενους που θα συμμετέχουν σε πρώτο στάδιο και μόλις καταλήξει στην τελική ομάδα των συμμετοχόντων, τότε θα προχωρήσει σε εγγραφή και νέων μελών, αλλά και σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. Υπάρχει ενδιαφέρον και θα κλείσουμε σύντομα τα μέλη, ειδικά από επιχειρήσεις οι οποίες δεν μπορούν να βάλουν ήδη φωτοβολταϊκά στο κτίριό τους. Γιατί υπάρχουν και επιχειρήσεις που βάζουν οι ίδιες δικό τους φωτοβολταϊκό στο κτίριο που τους ανήκει, ας πούμε. Αλλά υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες δεν μπορούν να βάλουν, είτε δεν τους φτάνει ο χώρος, είτε το κτίριο είναι ενοικιασμένο. Η κοινότητα αυτή αφορά μόνο επιχειρήσεις. Μελλοντικά υπάρχουν σχέδια να κάνουμε και ένα δεύτερο πάρκο για σπίτια, για οικίες. Εκτός από την προφανή οικονομική απόδοση του συγκεκριμένου εγχειρήματος, νομίζουμε ότι η συμμετοχή στην ενεργειακή κοινότητα διασφαλίζει αυτό που λέγεται ενεργειακή ασφάλεια. Του τέστην θωρακή της επιχειρήσης από τον κίνδυνο της ανεξέλεκτης μεταβολής των δαπανών ενέργειας, όπως είδαμε έγινε και στο πρόσφατο παρελθόν. Να αλλάξουμε σελίδα στο δελτίο μας. Πάμε να δούμε κάτι διαφορετικό. Την ανάδειξη ενός σπηλαίου που υποστηρίζουν ότι υπάρχει στην ορεινή Ηλία και συγκεκριμένα στο βουνό του Ερυμάνθου έχουν βάλει ως νούμερο ένα στόχο για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής τους οι κάτοικοι του Πανόπουλου. Μάλιστα για την ενίσχυση των επιχειρηματιών τους έχουν ήδη στα χέρια τους και ειδική προμελέτη του δόκτωρ γεωλογίας Πέτρου Αχιλόπουλου, με τον οποίο και συνεργάζονται για το μεγαλόπνο αυτό σχέδιό τους. Αυτό που ζητούν είναι η άμεση διενέργεια ειδικής έρευνας μέσω γεωραντάρ, η οποία θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί από το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας και την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Η κάμερα της Short και ο Γιώργος Μικελόπουλος βρέθηκαν στο σημείο και έκαναν αυτοψία. Ο εντοπισμός και η διάνοιξη του σπηλαίου του Ερήμανδου αποτελεί τη νέα μεγάλη επιδίωξη ενεργών πολιτών της ορεινής Ηλίας. Για το λόγο αυτό ήδη έχουν ληφθεί πρωτοβουλίες και εφόσον επαληθευτεί η ύπαρξή του, γεγονός που θα φέρει και την τουριστική του αξιοποίηση, τότε θα καταστήσουν τον πανέμορφο ορεινό όγκο του νομού σε ελκυστικό προορισμό για χιλιάδες επισκέπτες. Έχει κουφώσει, δηλαδή έχει έντονα καρστικοποιηθεί από τα νερά, με αποτέλεσμα στο εσωτερικό του να έχουν δημιουργηθεί μεγάλα σπήλαια. Αυτό το έχουμε επιβεβαιώσει και με γεωφυσικές μετρήσεις που γίνανε το 1999,
όταν τότε αντιμετωπίζαμε κάποιο πρόβλημα με τις πηγές κακοταρίου και με τα αρδευτικά δικαιώματα που είχαν οι κάτοικοι του Σιαδά και θέλαμε να ενισχύσουμε την ποσότητα του νερού, τότε λοιπόν ο ίδιος έκανε εδώ μετρήσεις με την γεωλεκτική γεωφυσική μέθοδο και πράγματι εντόπισα σε αυτή την περιοχή σπήλαια, υπόγεια, υπόγειες λίμνες γεμάτες νερό. Σύμμαχος σε αυτή την προσπάθεια έχουν τη 12σέλιδη μελέτη που εκπονήθηκε το 2022 από τον γεωλόγο Πέτρο Αχελόπουλο. Όπως αναφέρει η μελέτη, η προσπάθεια εδράζεται στο αποτέλεσμα παλαιότερης γεωφυσικής έρευνας στη συγκεκριμένη περιοχή, βάσει της οποίας οι γεωφυσικές διασκοπήσεις ανατολικά του Κακοταρίου έδειξαν μια έντονη σπηλαίωση του ασβεστολιθικού όγκου. Ως εκ τούτου, η πραγματοποίηση νέας έρευνας για τον εντοπισμό σπηλαίου έχει αυξημένες πιθανότητες εμφάνισης μιας αλληλουχίας εσωτερικών λιμνών και υπηρετεί την προοπτική εντοπισμού της κατάλληλης θέσης για την πρόσβασή του. Το θέμα τώρα είναι σε ποιο σημείο το σπήλαιο έχει τα πιο λεπτά τυχώματα, έτσι ώστε να ανοίξουμε, να μπορέσουμε να μπούμε μέσα και από εκεί και πέρα να γίνει η κατάλληλη έρευνα του σπηλαίου σπηλαιολογικά και να δούμε με ποιο τρόπο μπορεί να αναπτυχθεί. Βασικός στόχος του αναπτυξιακού μας συλλόγου αποτελεί η τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της Ορεινής Ηλίας. Στις προτεραιότητές μας είναι ο εντοπισμός και η διάνοιξη του σπηλαίου του Ερήμανθου, που σύμφωνα με τη 12σέλιδη μελέτη του διδάκτορα γεωλογίας Πέτρου Αχιλεόπουλου έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη σπηλαιώσεων και η υπεδαφική λίμνη νερού. Η γεωφυσική έρευνα μπορεί να γίνει με διάφορες μεθόδους, όμως αυτή μέσω ενός γεωραντάρ θεωρείται ως η πιο ενδεδειγμένη στο προκαταρτικό στάδιο, με το κόστος της να υπολογίζεται στα 5.000 ευρώ. Ήδη ο Σύλλογος Ανάληψης του Σωτήρος, που δραστηριοποιείται στην περιοχή του Πανόπουλου, με αιτήσεις του προς την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, ζητάει την άμεση διενέργεια της προκαταρτικής έρευνας. Υπάρχει ένα μηχάνημα, το γνωστό γεωραντάρ, με το οποίο μπορούμε να κάνουμε τομή στο βουνό και να δούμε με ακρίβεια πού είναι οι σπηλιές μέσα και ποιο είναι το σημείο με το λεπτότερο τείχομα. Με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να θέσουμε την Ορεινή Ηλία σε τροχιά ανάπτυξης και να σταματήσουμε την ερημοποίηση της πανέμορφης περιοχής μας. Τώρα, κυρίες και κύριοι, αυστηροποιούνται οι ποινές στον κώδικα ποινικής δικαιοσύνης για τις περιπτώσεις απόπειρας βιασμού, όπως και για το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας, την ώρα που το Υπουργείο Δικαιοσύνης θέτει προς διαβούλευση συνολικά 75 νέες διατάξεις. Ανάμεσά τους και η κατάργηση δικαστηρίων, η φυλάκιση ακόμα και για πλημελήματα και η πρόβλεψη μιας μόνο αναβολής στα ποινικά δικαστήρια. Με 75 αλλαγές στους κώδικες έρχεται να τεθεί σε διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης υπό τον τίτλο «Τροποποιήσεις του ποινικού κώδικα και του κώδικα ποινικής δικονομίας. Αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας». Σε αυτό περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων φυλάκιση ακόμα και για μικρές ποινές όπως πλημελήματα, αύξηση της έκτησης ποινών από 15 σε 20 χρόνια για σοβαρά εγκλήματα, καθώς και αύξηση της ποινής από 8 σε 20 χρόνια για απόπειρα βιασμού, ενώ προβλέπεται για κατάργηση δικαστηρίων όπως τα πενταμελή ευετία. Μεμονωμένα το να μπαίνει κάποιος φυλακή, κάποιος που κάνει κάτι σοβαρό, που τιμωρείται, θα πρέπει να πληρώνει και κάποιο αντίστοιχο επακόλουθο των παράνομων ενεργειών του. Θεωρώ ότι είναι πυροτέχνημα, γιατί οι ποινές υπάρχουν και τώρα, μεγάλες ποινές επιβάλλονται και τώρα και ξέρετε ότι πολλές φορές ότι υπάρχουν ή, να το πω, όχι στην νομική ορολογία, ή εκπτώσεις, οπότε οι ευνοϊκές επιμετρήσεις, που αυτό δεν είναι κακό. Παράλληλα, στις προωθούμενες διατάξεις εντάσσεται και η πρόβλεψη μίας και μόνο αναβολής στις ποινικές δίκες και επιβάλλονται πρόστιμα σε δικομανείς. Ειδικές προβλέψεις υπάρχουν και για τις κυρώσεις σε εμπριστές δασών και εισάγεται επίσης το ακαταδίωκτο για όσους επαγγελματίες καταγγέλουν περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Να θυμίσω ότι το 2019 είχαμε καινούριους κώδικες, ποινικό κώδικα και κώδικα ποινικής δικονομίας. Πολύ γρήγορα ψηφίστηκε με τεράστια προβλήματα, λάθη και σοβαρά θέματα στην εφαρμογή του, τα οποία τα ζούμε ακόμα και σήμερα. Τώρα λοιπόν ακούμε ότι θα τροποποιηθεί ο ποινικός κώδικας, θα τροποποιηθεί ο κώδικας ποινικής δικονομίας, θα αυστηροποιηθούν κάποιες ποινές. Ουσιαστικά τις περισσότερες φορές όλα αυτά τα χρόνια, τα πολλά χρόνια, βλέπουμε ότι αυτό είναι κενό γράμμα. Το νομοσχέδιο αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση τόσο της πρόληψης, του εγκλήματος, όσο και του σοφρονιστικού χαρακτήρα της ποινής, ενώ παρέχει εναλλακτικούς τρόπους μετατροπής της, όπως σε χρηματική ή σε κοινοφελή εργασία. Δυστυχώς είναι επιπόλαιες τις περισσότερες φορές, είναι αυθαίρετες, δεν έχουν ουσιαστικό διάλογο και ουσιαστική διαβούλευση και μετά τα επακόλουθα τα ζούμε όταν έρχεται η εφαρμογή. Και αυτό που λέμε τώρα, το ίδιο λέγαμε και το 2019,
Το ίδιο λέγαμε και στις προηγούμενες τοποποιήσεις, για να μην θεωρηθούμε ανακόλουθοι, και τα ζούμε όσοι δικάζουμε και όσοι είμαστε καθημερινά στις αίθουσες, και οι δικαστές και οι εισαγγελείς, δεν είναι ξεχωριστό κομμάτι αυτή. Βλέπουμε τις επενέργειες των λαθών κατά καιρούς των νομοθετημάτων. Να παραμείνουμε, κυρίες και κύριοι, σε δύο σοβαρά θέματα που αφορούν τον νομικό κόσμο. Το ένα έχει να κάνει με τις αλλαγές που ανακοινώθηκαν στους ποινικούς κώδικες και το άλλο με τις αντιδράσεις για το νέο φορολογικό που συνεχίζονται σε ολόκληρη τη χώρα. Έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ηλίας, τον κύριο Δημήτρη Δημητρουλόπουλο, προκειμένου να ανοίξουμε τη συζήτηση. Κύριε Δημητρουλόπουλο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα και Γιλντή, και σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Αρχικά θέλω να ξεκινήσουμε με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Έντονες αντιδράσεις και από τον κόσμο των δικηγόρων. Είδαμε και αποχές όλο το προηγούμενο διάστημα. Είναι έτσι ακριβώς, όπως και σε όλους τους υπόλοιπους κλάδους των ελευθέρων επαγγελματιών, των επιστημόνων και των αυτοαπασχολούμενων, έτσι και στον κλάδο των δικηγόρων και γενικότερα των νομικών ελευθέρων επαγγελμάτων, το νέο νομοσχέδιο έχει προκαλέσει τεράστια αναστάτωση. Mm-hmm. Και αυτό διότι θεωρούμε ότι είναι άδικος και αυθαίρετος ο τρόπος φορολόγησης που εισάγεται με βάση τα τεκμήρια. Τα τεκμήρια είχαν δοκιμαστεί και παλιότερα στην ελληνική πολιτεία, στην ελληνική κοινωνία, ως τρόπος φορολόγησης και είχαν κριθεί ότι είναι ένα αποτυχημένο σύστημα. Ένα σύστημα το οποίο δεν απέδωσε τα αναμενόμενα αφενός και αφετέρου προκλήθηκαν συνθήκες αδικίας και ανισότητας και για το λόγο αυτό καταργήθηκε. Σήμερα επανέρχεται με μία άλλη μορφή, θα μου επιτρέψετε να πω πιο αυστηρή σε σχέση με τις προηγούμενες, καθιερώνονται κάποια τεκμήρια και η πολιτεία πλέον θεωρεί δεδομένο ότι όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν οπωσδήποτε ένα ελάχιστο εισόδημα επί των οποίων τους φορολογεί, ένα εισόδημα που ανέρχεται στο ποσό των 11.000 ευρώ, όταν είναι δεδομένο, καθαρό ποσό των 11.000 ευρώ, όταν είναι δεδομένο ότι δεν υπάρχουν. Υπάρχουν, μάλλον να το πω αλλιώς, πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν το έχουν αυτό το ποσό. Ιδίως, για να μιλήσω για τους συναδέλφους μου, υπάρχουν πάρα πολλοί δικηγόροι, ιδίως στις νεότερες ηλικίες, που δεν άρα είναι άδικο να φορολογηθούν λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι το έχουν εισπράξει και να κληθούν να πληρώσουν φόρο με βάση το ποσό αυτό. Να πω δε ότι επιπρόσθετα η αδικία μεγαλώνει, διότι ο φόρος τον οποίο καλούνται να πληρώσουν με βάση αυτά τα τεκμήρια προσαυξάνεται και με βάση κάποια άλλα στοιχεία, όπως για παράδειγμα το αν το εισόδημα το οποίο δηλώνει ένας δικηγόρος, ένας ελεύθερος επαγγελματίας, απέχει πάρα πολύ από το μέσο όρο του εισοδήματος που δηλώνουν οι συνάδελφοί τους στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δηλαδή, φορολογείται, θα φορολογείται στο μέλλον καθένας από εμάς με βάση το εισόδημα που θα δηλώνουν οι υπόλοιποι συνάδελφοί μας και αυτό βεβαίως δημιουργεί πρόσθετες συνθήκες ανισότητας, γιατί καταλαβαίνετε ότι όπως σε κάθε επαγγελματικό τομέα, έτσι και στους δικηγόρους, υπάρχουν πράγματι δικηγόροι με πολύ μεγάλα εισοδήματα, ιδίως στην Αθήνα ή στα πολύ μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί δικηγόροι με χαμηλότερα εισοδήματα, με χαμηλά εισοδήματα, και είναι άδικο να προσδιορίζεται ο φόρος τον οποίο θα πληρώσουν με βάση τα εισοδήματα τα οποία έχουν δηλώσει συνάδελφοί τους σε ολόκληρη τη χώρα. Μάλιστα. Θέλω να δούμε τώρα λίγο, κύριε Δημητρουλόπουλε, τις αλλαγές που είχαμε στον ποινικό κώδικα. Θέλω να μου πείτε εσείς ποιες θεωρείτε ότι είναι οι πιο σημαντικές. Ναι. Καταρχάς, να πούμε ότι είναι αλλαγές οι οποίες ανακοινώθηκαν μόλις σήμερα από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και θα μου επιτρέψετε να κάνω μία καταρχάς εισαγωγική παρατήρηση ότι είναι η πολλωστή φορά τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 10-15 χρόνια για να είμαι ακριβής, που επέρχονται αλλαγές στους ποινικούς κώδικες. Στον ποινικό κώδικα και στον κώδικα ποινικής δικονομίας. Τι σημαίνει αυτό κύριε Δημητρουλόπουλε? Ναι. Καταρχάς να πω ότι δεν νομίζω ότι υπάρχει αντίστοιχο προηγούμενο στη διεθνή ένωμη τάξη. Τουλάχιστον στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξ όσων μπορούμε να γνωρίζουμε, αλλά και των Ηνωμένων Πολιτειών, που πρόσφατα είχαμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε στο πλαίσιο μια σχετικής εκδήλωσης, τέτοιες αλλαγές με αυτή τη συχνότητα στους ποινικούς κώδικες δεν συμβαίνουν πουθενά. Οι κώδικες παντού είναι κείμενα μακράς διάρκειας, είναι κείμενα μακράς πνοής, όπου αφήνονται να αναπτύξουν τα αποτελέσματά τους έτσι όπως έχουν θεσπιστεί από τον νομοθέτη και όπου χρειάζεται παρέμβαση προκειμένου να διορθωθούν λάθη ή αστοχίες, αυτό επιχειρείται και γίνεται μέσω της νομολογίας, δηλαδή μέσω των αποφάσεων των δικαστηρίων. Εδώ
κάθε τρεις και λίγο έχουμε αλλαγές στους κώδικες, ανάλογα με τη φιλοσοφία που έχει όχι κάθε κυβέρνηση, αλλά ο κάθε υπουργός. Άλλοτε πάμε σε αυστηρότερες διατάξεις, άλλοτε πάμε σε επιοικέστερες διατάξεις, με βάση το αδίκημα που κάθε φορά ή την υπόθεση που κάθε φορά απασχολεί την κοινή γνώμη και βρίσκεται στις πρώτες σελίδες των μέσων ενημέρωσης. Έχουμε αντίστοιχη αλλαγή στην ποινική αντιμετώπιση του αδικήματος που απασχολεί κάθε φορά την ελληνική κοινωνία. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί, δεν μπορεί να συνεχίζεται διαρκώς και να βρισκόμαστε σε μια διαρκή αναταραχή σαν και αυτή που βρισκόμαστε όλα τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει μια τεράστια... Στην προκειμένη περίπτωση, κύριε Δημητρόπουλε, μιλάμε για 75 νέες διατάξεις συνολικά. Δηλαδή ουσιαστικά μιλάμε πάλι για ένα καινούριο κώδικα. Όταν μόλις το 2019, τον Ιούνιο αν θυμάμαι καλά, εισήχθη ο καινούριος ποινικός κώδικας και ο καινούριος κώδικας ποινικής δικονομίας, λίγο καιρό μετά είχαμε την πολιτική αλλαγή με την ανάδειξη της τωρινής κυβέρνησης και τότε στην εξουσία, άμεσα ανακοίνωσε ότι θα προβεί σε τροποποιήσεις των ποινικών κωδίκων, προέβη πράγματι σε τροποποιήσεις, ακολούθησαν και δεύτερες αλλαγές για κάποια ζητήματα που είχαν παρατηρηθεί αστοχίες και τώρα με την επανεκλογή αυτής της κυβέρνησης στους πρώτους μήνες της θητείας της έχουμε πάλι αλλαγές στους κώδικες. Το πρόβλημα που δημιουργείται είναι τεράστιο. Δεν προλαβαίνει κανείς, ειλικρινά σας το λέω, να αφομοιώσει τις νέες ρυθμίσεις. Δικαστές, δικηγόροι, εισαγγελείς, γενικότερα όσοι εμπλέκονται στο σύστημα απονομής της δικαιοσύνης αδυνατούν να παρακολουθήσουν αυτές τις ρυθμίσεις. Και επειδή ειδικά οι ποινικοί κώδικες έχουν πολλές ιδιαιτερότητες, για κάθε περίπτωση αδικήματος θα πρέπει να αναζητείτε ποιος ήταν ο κώδικας ο οποίος ίσχυε τη στιγμή τέλεσης του αδικήματος. Που έγινε το αδίκημα, σωστά. Που έγινε το αδίκημα. Και μπορεί η ίδια πράξη να τιμωρείται με εντελώς διαφορετικό τρόπο, αν τελέστηκε με μία μέρα διαφορά η μία από την άλλη, ανάλογα με το ποιος κώδικας ίσχυε σε κάθε περίπτωση. Ναι. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, στο οποίο όμως η πολιτεία φαίνεται να μην έχει διάθεση να βάλει ένα τέλος και έτσι σήμερα έχουμε πάλι κάποιες αλλαγές στους κώδικες. Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι πιο σημαντικές αλλαγές που έγιναν, κύριε Δημητριλόπουλε? Ναι, έχει υπάρξει μία σαφής πολιτική επιλογή. Mm. Αυτή της αυστηροποίησης των ποινών, η οποία τον ευρύτερο νομικό κόσμο νομίζω δεν τον βρίσκει σύμφωνο. Mm-hmm. Ο ελληνικός ποινικός κώδικας είναι ένας από τους αυστηρότερους ποινικούς κώδικες που υπάρχουν, ίσως και ο αυστηρότερος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποδείχθηκε όμως ότι η αυστηροποίηση των ποινών δεν στάθηκε ικανή να μειώσει την εγκληματικότητα, η οποία εξακολουθεί να βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα στη χώρα μας. Άρα η επιλογή αυτή θεωρούμε ότι δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Είναι όμως προς τη σωστή κατεύθυνση, και αυτό πρέπει να το αναφέρουμε, η δεύτερη επιλογή η οποία γίνεται της έκτησης των ποινών, γιατί αυτό θεωρούμε ότι είναι το μείζον. Αυστηρές ποινές είχαμε, πάντοτε είχαμε και έχουν γίνει και πολύ αυστηρότερες. Το θέμα είναι οι ποινές αυτές να εκτελούνται, να μην είναι ονομαστικές και να εκτείονται πραγματικά. Όχι παντού, δεν είναι όλα τα δικαιώματα τα ίδια, δεν έχουν όλα την ίδια βαρύτητα, δεν έχουν όλα την ίδια απαξία. Αλλά σε αδικήματα που έχουν πολύ σοβαρές επιπτώσεις θα πρέπει να υπάρχει έκτηση. Μάλιστα. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις που εδώ εισάγει ο καινούριος κώδικας είναι ότι επιλέγει στις περιπτώσεις τροχαίων δυστυχημάτων όπου προκαλείται θάνατος, σε κάθε περίπτωση να υπάρχει έκτηση της ποινής. Ακόμα πιο χαρακτηριστικό είναι στην περίπτωση των εμπρισμών. Εδώ υπάρχει μια ξεκάθαρη επιλογή. Οι εμπρισμοί να τιμωρούνται με έκτηση της ποινής, είτε προκαλούνται από πρόθεση, που φυσικά εδώ πρόκειται για κακούργημα και πολύ σωστά, αλλά ακόμα και όταν πρόκειται για αδικήματα που τελούνται από αμέλεια, πάλι να εκτείεται η ποινή. Δεν θεωρώ ότι θα είμαστε αντίθετοι ως νομικοί σε αυτό το ζήτημα. Απλά θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει οριζόντια και αχωριστικά κάθε περίπτωση εμπρισμού να έχει ως συνέπεια τη φυλάκιση του δράστη, γιατί πρέπει να βλέπουμε κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Σίγουρα όμως όταν έχουμε εμπρισμούς από τους οποίους καταστρέφονται ολόκληρες περιοχές, καταστρέφονται και καίγονται σπίτια, και καίγονται επιχειρήσεις, και καίγονται περιουσίες, πάνω απ' όλα καίγονται άνθρωποι και δάση τεραστίων εκτάσεων, φυσικά εκεί οι ποινές θα πρέπει να εκτείονται. Μάλιστα. Υπάρχουν λοιπόν ενδιαφέροντα σημεία με τα οποία συμφωνούμε, σημεία με τα οποία διαφωνούμε, που θα αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης στο επόμενο χρονικό διάστημα, όταν θα έχουμε και το κείμενο
των νέων διατάξεων στα χέρια μας. Μένουμε εδώ, μένει να δούμε και τις διατάξεις αναλυτικά. Κύριε Δημητρουλόπουλε, να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας στο Δελτίο της ΣΟΡΤ. Και εγώ σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσατε. Να είστε καλά. Να περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο μέτωπο της οικονομίας, εκεί όπου τα πράγματα εξακολουθούν να μην είναι καθόλου καλά. Μέσα σε όλα τα προβλήματα και τις ανατιμήσεις παντού έρχεται να προσθεθεί και αυτό των χαμηλών μισθών. Η χώρα μας μάλιστα βρίσκεται στην τελευταία θέση με τους πιο χαμηλούς μισθούς σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τους πολίτες για μία ακόμα φορά να βρίσκονται σε οριακή κατάσταση. Πολύ δύσκολα, δυστυχώς. Εγώ νυπατούν όλοι. Υπάρχουν οικογένειες που επιβιώνουν χειρότερα από ό,τι επιβιώνουν οι παίκτες του Survivor. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Βαρύ χειμωνιά διαρκείας στο πορτοφόλι των Ελλήνων, με τα επίσημα στοιχεία για τους μέσους ετήσιους μισθούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι απογοητευτικά. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν μπορούμε να ζήσουμε πια με τόσο χαμηλούς μισθούς, γιατί πληρώνουμε πολύ ακριβά όλα τα προϊόντα έναντι των Ευρωπαίων. Η χώρα μας αναδεικνύεται ουραγός μεταξύ των 27 κρατών μελών του μπλοκ, βρισκόμενοι χαμηλότερα ακόμα και από χώρες του πρώην Ανατολικού μπλοκ. Δεν είναι απλά δύσκολα. Τα πράγματα σε πολλές περιπτώσεις οικογενειών που έχουν ένα χαμηλό εισόδημα, μικροσυνταξιούχοι ας πούμε, είναι αξεπέραστο πρόβλημα. Δηλαδή, στις 15 μηνών οι άνθρωποι μπορεί να φυτοζούν. Συγκεκριμένα, οι μέση ετήσιοι μισθοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2022 κυμαίνονταν από 73.642 ευρώ στην Ισλανδία μέχρι 24.067 ευρώ στην Ελλάδα. Η χώρα μας βρίσκεται στον πάτο της σχετικής λίστας πίσω από την Τσεχία, όπου ο μέσος μισθός ανέρχεται στα 30.967 ευρώ, την Πορτογαλία με μέσο μισθό στα 29.540 ευρώ, την Ουγγαρία με 26.377 ευρώ, αλλά και τη Σλοβακία με 24.337 ευρώ. Ένας άνθρωπος να δουλεύει 35 χρόνια και να αμείβεται στα 850 ευρώ, το θεωρείτε σωστό? Και συνθήκες πάρα πολύ άσχημες, δεν μιλάμε για υπάλληλο. Δεν πάει άλλο. Τα νοικοκυριά έχουν πέσει. Η εξήγηση για την κατρακύλα της Ελλάδας, σύμφωνα με το Euronews Business, είναι ότι η συνολική οικονομία και η αγορά εργασίας εξακολουθεί να αγωνίζεται να ανακάμψει από την κρίση δημοσίου χρέους, με αποτέλεσμα η μέση μισθή και η κατώτατη μισθή να είναι πολύ χαμηλότερη από την υπόλοιπη Ευρώπη. Γιατί αλλιώς με την ακρίβεια που υπάρχει δεν μπορούμε να ζήσουμε. Θα έχουμε πρόβλημα. Θα έχουμε πρόβλημα σε λίγο καιρό. Πάρα πολύ δύσκολα. Εγώ που παίρνω μια υποφερτή σύνταξη και είμαστε δύο άτομα, παρόλα αυτά έρχονται στη μέση που δυσκολεύομαι. Στον αγροτικό τομέα, η κατάσταση τις τελευταίες ημέρες φαίνεται να προσαρμόζεται. Λιγοστές είναι οι κινήσεις που γίνονται στο χώρο του ελαιολάδου, με τις τιμές τις τελευταίες ημέρες να αποκλιμακώνονται. Οι πιέσεις των εμπόρων και η χαμηλή παραγωγή φαίνεται πως έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο, ωστόσο η συνέχεια έχει περισσότερα προβλήματα από αυτά που έχουν λυθεί. Πάμε να δούμε όλα όσα έχει καταγράψει στο ρεπορτάζ του ο Θέμης Κανελόπουλος. Σημάδια από συμπιεστή τιμή του ελαιολάδου εκδηλώνονται το τελευταίο διάστημα, βάζοντας φρένο στο ράλι ανόδο που μέχρι πρότινος και επί σειρά μηνών κατέγραφε, καθώς οι νέες πράξεις έκλεισαν στα 7,5 με 7,8 ευρώ το κιλό. Η είσοδος των ποσοτήτων της νέας οδειάς αλλά και η περιορισμένη ζήτηση λόγω των συνεχόμενων ανατιμήσεων φαίνεται να σταμάτησε προς ώρας τουλάχιστον τη φρενίδα και στις τιμές παραγωγού, οι οποίες έχουν μειωθεί. Σε αυτό συνέβαλε κατά κύριο λόγο η περιορισμένη ζήτηση από τους εμπόρους, οι οποίοι από την πλευρά τους ασκούν πιέσεις ώστε οι τιμές να κινηθούν προς τα κάτω. Από την άλλη πλευρά, το κρίσιμο σημείο έχει να κάνει με την σημαντική μείωση της παραγωγής. Η Ισπανία, η χώρα η οποία ουσιαστικά παράγει το μισό της παγκόσμιας παραγωγής ελαιολάδου. Δεδομένου ότι προκλήθηκαν μεγάλες αναταραχές, τόσο σε ό,τι αφορά κυρίως το κλιματολογικές συνθήκες, ανομβρία και διάφορες άλλες παράμετροι, υπήρξε ένα κενό στην προσφορά από τη συγκεκριμένη χώρα. Το ίδιο πρόβλημα είχε και η Ιταλία. Πέρσι η χώρα μας ήταν σε ένα καλό επίπεδο παραγωγής. Φέτος είναι η σειρά μας να έχουμε και εμείς κάποια μειωμένη παραγωγή σε κάποιες περιοχές της χώρας. Οπότε όλο αυτό, και δεδομένου ότι υπάρχει πάντα ο σκληρός νόμος της προσφοράς και ζήτησης, επηρεάζει και τις τιμές.
Στο διεθνές πεδίο, η παγκόσμια κατανάλωση έχει παρουσιάσει σημαντική πτώση, φτάνοντας έως και 40%, με την Ισπανία, τη μεγαλύτερη παραγωγό χώρα, να παρουσιάζει μείωση κατά 17%. Ενώ σε χώρες Βόρειας Ευρώπης, όπου το ελαιόλαδο δεν είναι ενταγμένο στη διατροφική της κουλτούρα, πιθανόν οι μειώσεις να είναι μεγαλύτερες. Πάντως, οι πλέον αισιόδοξες προβλέψεις λένε ότι ο καταναλωτής είναι πιθανό να δει μία μείωση στην τιμή το επόμενο δίμηνο, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι όλα θα εξαρτηθούν από τη ζήτηση που θα υπάρξει από το εξωτερικό. Σε κάτι διαφορετικό, κυρίες και κύριοι, για τη συνέχεια, στην Ηλία, έπειτα από 49 χρόνια, βρέθηκαν παιδιά της Κύπρου, τα οποία φιλοξενήθηκαν στο νομό μας το 1974 μετά την εισβολή του Ατήλα στη Μεγαλόνησο. Άνθρωποι με τις δικές τους οικογένειες σήμερα είπαν το δικό τους ευχαριστώ στις οικογένειες που τους φιλοξένησαν τότε, αλλά και στην Ιερά Μητρόπολη της Ηλίας για την αγάπη και τη θαλπορή που δέχθηκαν. Πόσες φορές και να έρθουμε εδώ, φεύγουμε εγκλαμμένοι. Είναι τόσο δυνατά τα αισθήματα, είναι τόσο δυνατά, τόσο δυνατή η αγάπη που εισπράσσουμε και από τις οικογένειες που μας φιλοξένησαν, αλλά και από απλούς ανθρώπους της Ηλίας. Με λόγια συγκινητικά βγαλμένα από την ψυχή κάθε Κυπρίου που βίωσε τον ξεριζωμό από την πατρίδα του, επικεφαλής της Αποστολής των Κυπρίων που έφτασαν το πρωί του περασμένου Σαββάτου στην Ηλία, Ανδρέας Θεοδοσίου, θέλησε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του αλλά και την τεράστια αγάπη του προς το λαό της Ηλίας, που πριν από 50 χρόνια στάθηκε πλάι τους και άνοιξαν το σπιτικό τους σε εκείνη τη δύσκολη συγκυρία. Μόνος Κύριε, εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου η αλήθεια. Κυρίου δεηθούμε, Κύριε δεηθώ, ότι εσύ η Ανάσταση στη ζωή και μακαρία ανάπαυσης, που κειμένου δούλου σου Ανδρέου, του Ιού, πεσόντος κατά την βάρβαρη επιδρομή των Τούρκων εις Κύπρον το 1974, Χριστέ ο Θεός του Μόντιστη, τη δόξα να αναπέμπουμε. Νωρίς το μεσημέρι έφτασαν στην περιοχή της Γαστούνης, όπου σε μια σεμνή τελετή πραγματοποίησαν κατάθεση στεφάνου στο μνημείο πεσόντων και αγνοουμένων της τουρκικής εισβολής το 1974. Λαρικά και λογόνι, μπροστά στη θυσία αυτού των ανθρώπων, που έδωσαν τη ζωή τους υπερασπιζόμενοι στην Κύπρο. Το στεφάνι που καταθέτουμε είναι πολύ μικρό μπροστά στο μεγαλείο της ψυχής αυτών των ανθρώπων. Σας ευχαριστούμε. Σας χαίρομαι γιατί κάνετε αυτή τη θυσία για να εκφράσετε αυτή την ευγνωμοσύνη προς τον ηλιακό λαό και ιδιαίτερα και στην Μητρόπολη για την τότε βοήθεια η οποία σας προσέφερε σε μια περίοδο δύσκολη για την Κύπρο. Ακολούθησε η επίσκεψή του στη Μονή Φραγκαβίλα, που πραγματοποιήθηκε τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων. Για ακόμα μια φορά, οι Κύπριοι μέλη της ομάδας πρωτοβουλίας φιλοξενηθέντων παιδιών ΝΕΚ Κύπρου 1974, οι Κύπροι που βρέθηκαν από το Σάββατο στην Ηλία και είχαν φιλοξενηθεί εκείνη την εποχή σε ιδρύματα της Εκκλησίας και σε σπίτια Ηλίων πολιτών, που τους αγκάλιασαν και τους φέρθηκαν σαν ήταν δικά τους παιδιά, κάτι το οποίο τονίστηκε και στην εκδήλωση που έγινε στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον Πύργο. Κυρίες και κύριοι, λίγο πριν κλείσουμε το δελτίο μας, πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα της ημέρας στον υπόλοιπο κόσμο μέχρι και αυτή την ώρα. Οι Ισραηλινοί ομήροι απελευθερώθηκαν από τη Χαμάς κατά τη διάρκεια της τέταρτης νύχτας προσωρινής εκεχηρίας. Αρκετοί μεταφέρθηκαν απευθείας σε νοσοκομεία στο Τελαβίβ. Συνολικά 11 άτομα διπλής υπηκότητας, Γαλλίας, Γερμανίας ή Αργεντινής, αφέθηκαν ελεύθεροι το βράδυ της Δευτέρας. Ανάμεσά τους και τρίχρονα δίδυμα. Τις επόμενες δύο ημέρες η Χαμάς δεσμεύτηκε να απελευθερώσει άλλες 20 γυναίκες και παιδιά, καθώς η τετραήμερη εκεχηρία παρατείνεται για ακόμα δύο ημέρες. Ωστόσο, οι ελπίδες ότι η εκεχηρία μπορεί να μετατραπεί σε κάτι πιο μόνιμο φαίνονται μη ρεαλιστικές, με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου να επιμένει ότι ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει.
Σε αντάλλαγμα για τους Ισραηλινούς ομήρους, 33 Παλαιστίνοι ελευθερώθηκαν από τις Ισραηλινές φυλακές μετά τα μεσάνυχτα. Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν γυναίκες και ανήλικοι. Επιπλέον, φορτηγά εισήλθαν στη Λωρίδα της Γάζας τη Δευτέρα, μεταφέροντας τρόφιμα, καύσιμα και φάρμακα που διανέμονται από ανθρωπιστικές οργανώσεις. Ωστόσο, οι εργαζόμενοι σε αυτές λένε ότι είναι μια σταγόνα στον ωκεανό και χρειάζονται εκατοντάδες φορτωμένα φορτηγά ακόμα. Οι επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου σκότωσαν 1.200 ανθρώπους και περίπου 240 πιάστηκαν όμοιροι. Από τότε, το Υπουργείο Υγείας της Γάζας, που διοικείται από τη Χαμάς, λέει ότι περισσότεροι από 14.500 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στην εκστρατεία αντιπίνων του Ισραήλ. Κλιμακώνονται οι εχθροπραξίες γύρω από την Αυντίβκα, την περιοχή του Ντόνετσκ, που έχει γίνει σύμβολο του αδιεξόδου, στο οποίο δείχνει να οδηγεί το πόλεμος, καθώς τον τελευταίο ένα χρόνο ούτε η Ουκρανία ούτε η Ρωσία σημειώνουν αποφασιστική πρόοδο εκεί. Με αποτέλεσμα να έχουν απομείνει στην πόλη με το ζόρι 1.350 κάτοικοι από 32.000 που ήταν δύο χρόνια πριν. Η Ουκρανία θα γίνει μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά μετά τον πόλεμο. Αυτή ήταν η υπόσχεση του Γενικού Γραμματέα της Συμμαχίας Γιάννη Στόλτενμπεργκ, ο οποίος έκανε λόγο για μεγάλη νίκη του Κιέβου, καθώς έχει ανακαταλάβει το 50% του εδάφους που είχε καταλάβει η Ρωσία. Αρκετά ασθενοφόρα μπήκαν στη σύραγγα με τους 41 εγκλωβισμένους για περισσότερες από 2 εβδομάδες ανθρακορίχου στην Ινδία. Οι αρχές επιχειρήσαν τη διάσωση με διάφορους τρόπους, συμπεριλαμβανομένου του ανοίγματος μιας κάθετης σύραγγας στο σημείο όπου είχαν εγκλωβιστεί οι εργαζόμενοι. Το σχέδιο πραγματοποιήθηκε χάρη στη χειρονακτική εργασία μιας ομάδας που έσκαψε τα τελευταία μέτρα και κατέστησε δυνατή την εισαγωγή ενός σωλήνα μέσω του οποίου οι ανθρακορίχοι έπρεπε να εξέλθουν από τη σύραγγα που είχε καταρρεύσει. Η Ουκρανία πήρε πίσω από την Ολλανδία μια πολύτιμη συλλογή αρχαιολογικών θησαυρών συμπεριλαμβανομένων ενός σκυθικού κράνους από μασίφ χρυσό και χρυσό διακοσμητικό λαιμό. Τα αντικείμενα, που είναι περισσότερα από 1.000 και βρίσκονται πλέον στο Κίεβο, είχαν δανειστεί από 4 μουσεία της Κρυμαίας, ένα μουσείο στο Άμστερνταμ, λίγο πριν η Ρωσία προσαρτήσει την Κρυμαία το 2014. Τον Ιούνιο, το ενότοτο δικαστήριο του Άμστερνταμ αποφάσισε ότι η συλλογή ήταν μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ουκρανίας και θα έπρεπε να επιστραφεί στο Κίεβο, απορρίπτοντας την προσφυγή των μουσείων της Κρυμαίας. Αυτές, κυρίες και κύριοι, ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας μέχρι και αυτή την ώρα, όπως τις κατέγραψαν οι δημοσιογράφοι και οι κάμερες της Ολυμπιακής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης. Εσείς, για συνεχή ενημέρωση, 24 ώρες το 24ωρο, μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας www.patrisnews.com. Από όλους εμάς, καλή συνέχεια.